Ανέβηκαν οι τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με αφορμή τα νέα απορριμματοφόρα που έλαβε η υπηρεσία. Γιατί ωραία βγήκε ο αντιδήμαρχος εδώ με το καλαθοφόρο, τώρα που δεν μπορεί να το πάρει πινακίδες και δεν μπορεί να το παραλάβει ο Δήμος και επιτέλους να σταματήσουν αυτά τα ψέματα που κοροϊδεύουν την κοινωνία. Να βγουν τουλάχιστον μια φωτογραφία και εμείς να θυμόμαστε ένα καλαθοφόρο που δεν μπόρεσε ο Δήμος να το πάρει πινακίδες. Γιατί έχει λάθος στοιχεία. Γιατί άλλα λέει διακήρυξη και άλλα πήρανε, αγαπητοί συνάδελφοι. 16 μέτρα λέει το παλαιό ότι πρέπει να είναι, και το πήραν 14. Απλά δεν καταλαβαίνω, κύριε Μητυλινέ, όταν λέτε δεν μπορεί να βγάλει πινακίδες, τι εννοείται, αφού είμαστε στη διαδικασία. Και ποια διαδικασία, της παραλαβής του παλαιού? Για να βγάλουμε τις πινακίδες. Πώς θα βγάλετε, το έχετε παραλάβει, κυρία μου? Βεβαίως και εγώ. Λέτε ότι το έχετε παραλάβει. Κύριε Δήμαρχε, το έχετε παραλάβει. Μην ακούμε τέτοια. Εγώ είμαι στο σημείο να βγάλω τις πινακίδες. Το έχετε παραλάβει. Αυτό το γνωρίζει, κύριε. Το έχετε παραλάβει. Αλλά εσείς η Επιτροπή δεν το έχει παραλάβει. Θα σας απαντήσω σε 5 λεπτά, αλλά όσον αφορά τις πινακίδες, ήδη έχουν γίνει οι διαδικασίες. Καλά, αν δεν το παραλάβετε, πώς θα πάρετε πινακίδες? Τι είναι αυτά που λέτε? Σχέση έχει. Κύριε Μητυλινέ. Δεν έχει σχέση. Είμαστε εκτός ημερήσια διάματος, τόσο ασχετήλα. Τέλος πάντων, ας είμαστε εμείς άσχετοι, σας πηγαίνετε να βγείτε φωτογραφία. Που εκκρεμούν, που πρέπει να προχωρήσουν. Καλά, έχουμε την άδεια να βγούμε μια φωτογραφία. Συγγνώμη, αυτό είναι μια καταγγελία πολύ σοβαρή, κύριε Πρόεδρε. Με το φωτογράφο θα συναντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια καταγγελία πολύ σοβαρή που αφορά τα λεφτά των δημοσίων των δύο ελληνών μας. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει τέτοιο σοβαρότατο πρόβλημα μειοσμής σκανδαλού? Και αν υπήρχε, θα είχε μπει στην ημερήσια διάταξη ή αλλιώς θα μπει στην επόμενη. Ποια ημερήσια διάταξη? Αυτά που λέτε τώρα δεν έχουν συλλογή μεταξύ τους. Υπάρχει περίπτωση να μας ήρθε μηχάνημα διαφορετικό της διακήρυξης και όχι απλά να μας ήρθε να ετοιμαζόμαστε να του βγάλουμε και πινακίδες? Δεν ξέρω, ρωτάω, γιατί ακούστηκαν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για να μην ακούγονται ανυπόσταστα πράγματα, κύριε, δεν είστε καλά πληροφορημένος, έχει ήδη το έχουν παραλάβει. Έχουμε το πρωτόκολλο παραλαβής. Οριστερέτε, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος θα πει την πραγματικότητα πως έχουν τα πράγματα. Δεν έχει να κρύψει κάτι. Το λόγο. Δεν εξαρτάται, ούτε έφταιγε ο Δήμαρχος, έτσι, να τα λέμε όπως είναι. Βεβαίως και κάποια μέλη της Επιτροπής παρέλαβαν με επιφύλαξη και κάποια παρά την πίεση δεν υπογράφανε και δεν ξέρω αν υπογράψανε τώρα που ήρθαμε στο Συμβούλιο. Κύριε Μητυλινέ, καταρχήν είναι από ο κύριος Δαστερίδης που είναι και ο χειριστής του συγκεκριμένου φακέλου. Παρ' όλα αυτά, επειδή γνωρίζω την απάντηση, γι' αυτό και τη μοιράζομαι και με όλο το σώμα. Παρελήφθη. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν παρελήφθη σήμερα, χθες ή προχθές. Παρελήφθη όμως γιατί υπήρχε μια διαφωνία αν τα 16 μέτρα ή 14 έπρεπε να είναι από το έδαφος ή από τη βάση της καμπίνας του αμαξώματος. Νομίζω ότι λύθηκε. Η δεύτερη επιφύλαξη που υπήρχε είναι ότι ένα μέλος της Επιτροπής, επειδή δεν έχει την ειδική εξειδικευμένη τεχνική γνώση να υπογράψει την παραλαβή ενός τέτοιου σε κόστος και συνειδητότητα μηχάνημα, επιφυλάχθηκε να δεχθεί τη συμβουλή, τεχνική γνωμοδότηση από κάποιου υπηρεσία. Αυτό ελήφθη και παρελήφθη. Μα έλεος, εσείς είπατε ότι δεν παρελήφθη, κύριε Μητυλινέ. Είπατε ότι δεν παρελήφθη και ότι δεν εκδόθησαν και πινακίδες. Κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, επειδή πραγματικά περίμενα, θα πείτε την αλήθεια. Κύριε Μητυλινέ, νομίζω ότι έχουμε τα ημερήσια Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά είναι σοβαρό σαν θέμα. Δεν μπορεί να λέμε 16 μέτρα και να έρχεται χαρτί στην υπηρεσία ότι 14 μέτρα και με άτομο επάνω στο καλάθι, αγαπητοί μου συνάδελφοι, με σηκωμένα τα χέρια. Δηλαδή αν είναι ένας που είναι 1,80
και τα μέτρα 2 τα πιάσαμε τα 16. Άμα είναι ένας που είναι ένα 20, δεν τα πιάνουμε τα 16. Κύριε Δήμαρχε, σας ξεφεύγει. Έχω την εικόνα ότι είναι το 14 με το 16 από το έδαφος ή από την καρτίνα του αμορφώματος. Λένε με το πάτωμα του καλαθιού ή με το επάνω. Μα είναι ξεκάθαρη, θα θυμόσαστε. Όλο αυτό, κύριε Μητυλινή, όμως τι έχει, έχει μυρωδιά σκανδάλου, έχει 2 μέτρα διαφορά, ένα αυτοκίνητο. Μισό λεπτάκι λίγο. Ναι. Γίνεται ένας διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Μία επιτροπή και μετά άλλη μία επιτροπή κατοχυρώνει αποτέλεσμα και παραδίδεται κάτι διαφορετικό ή κάτι που δεν είναι όπως περιγράφεται. Αυτό είναι σκάνδαλο ή δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι. Αν τυχόν, κύριε Μητυλινιέ, αποδειχθεί ότι δεν είναι στα μέτρα που περιέγραψε η μελέτη και εγκρίθηκε, θα επιστραφεί πίσω. Και ή θα έρθει καινούργιο, θα κυρωθεί διαγωνισμός. Δεν βρίσκω το σαματά τον οποίο. Βεβαίως. Δημιουργήσατε.